Να ανοίξουμε μία παρένθεση λίγο με τις προσπάθειες που εντείνονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από εθελοντικές ομάδες, από ιδιώτες και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, με βασικό στόχο την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης από τη μία και της ενημέρωσης των πολιτών από την άλλη, σε θέματα που σχετίζονται, που αφορούν το μέλλον της θαλάσσιας Χελώνας. Ένα είδος που βρίσκεται εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα υπό απειλή. Θέλω να πάμε στην κυρία Έφη Στάρφα, υπεύθυνη επικοινωνίας της Medaset, Διεθνής Περιβαλλοντική ΜΚΟ, που έχει στόχο την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για τη θαλάσσια Χελώνα. Γιατί, και πολύ καλά κάνουμε, έχουμε στρέψει το βλέμμα σε αυτό το είδος και τι είναι αυτό το οποίο μας προβληματίζει. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ένα βληματικό είδος τόσο της Μεσογείας και των Ελληνικών θαλασσών. Είναι πανάρχοι θαλασσοπόροι που βρίσκονται στο πλανήτη μας πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι πληθυσμοί τους υπέστησαν δραματική μείωση. Η θαλάσσια Χελώνα προσφέρει πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες και γι' αυτό το λόγο έχει καταστεί και διοδείκτης για την αξιολόγηση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών. Δυστυχώς, λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, το είδος υφίστανται πάρα πολλές απειλές και πάρα πολλοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες σε όλη τη Μεσόγειο συνεργάζονται στα πλαίσια προγραμμάτων και εκτός για την προστασία τους. Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο και στον παράγοντα που ανέφερα στον πρόλογό μου και αναφέρομαι ότι είναι ένα είδος υποαπειλή. Απειλείται ο πληθυσμός, μειώνεται ο πληθυσμός ή μάλλον έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος του ανθρώπου ή μάλλον πού φταίμε εμείς, τι κάνουμε λάθος και πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια εισαγωγή και να πω ότι και τα τρία είδη θαλασσίων χελωνών που αυτή τη στιγμή απαντώνται στη Μεσόγειο, είτε η Χελώνα καρέτα-καρέτα, για την οποία η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο σημαντικός βιότοπος με 40% της οτοκίας σε όλη τη Μεσόγειο, η πράσινη χελώνα και η δερματοχελώνα που προέρχεται από τους πληθυσμούς του Ατλαντικού, είναι και τα τρία είδη στον κόκκινο κατάλογο με τα απειλούμενα είδη της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης. Οι λόγοι, οι απειλές που υφίστανται οι χελώνες είναι πολύπλευρές και έρχονται τόσο από τη θάλασσα όσο και από τη στεριά. Η νούμερο ένα απειλή αυτή τη στιγμή είναι οι τυχαίες λήψεις ευάλωτων ειδών κατά το ψάρεμα, η λεγόμενη παρεμπίπτουσα αλία, που είναι η νούμερο ένα απειλή για τους πληθυσμούς των θαλασσίων χελωνών στη Μεσόγειο. Αλλά υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές άλλες απειλές, όπως η απώλεια των βιοτόπων τους εξαιτίας της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή των παραλίων οτοκίας, όπως η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και φυσικά μία απειλή που δεν απειλεί μόνο τους χελώνες, αλλά όλη τη βιοποικιλότητα και γενικά έχει επιβαρύνει τρομακτικά το θαλάσσιο οικοσύστημα, η ρύπανση κυρίως από πλαστικά. Ωστόσο, παράλληλα αυτά, που τις απειλές για την θαλάσσια χελώνα, που θα λέγαμε ότι είναι απειλές γενικότερα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα οποία πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσπάθεια και να αλλάξουμε και σε επίπεδο πιο στοχευμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αλλά και πολίτες εμείς ίδιοι, από το να μην αφήνουμε τα σκουπίδια μας στην παραλία, μέχρι το να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού και να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Λόγω της μακροχρόνιας προσπάθειας διατήρησης του είδους, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και μετά στη Μεσόγειο, υπάρχει μια θετική τάση για τους πληθυσμούς, κυρίως ως προς τη χελώνα καρέτα-καρέτα. Ωστόσο, αυτή για το θετική τάση συμβαίνει μόνο και μόνο γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο πεδίο από το Μάιο στον Οκτώβριο, βρίσκονται στις παραλίες οτοκίας,
προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα στο επίπεδο πολιτικής και νόμων, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σε μια στάση ζωής, σε μια αλλαγή συνθηκών πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αν όλα αυτά σταματήσουν, αν οι πόροι προς το περιβάλλον σταματήσουν να κατευθύνονται, τότε θα ξαναγυρίσουμε στην ίδια πρώτερη κατάσταση. Και να στρέψουμε το βλέμμα και στη νέα γενιά και να στρέψουμε το βλέμμα και σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα έχουν πρωταγωνιστές παιδιά νηπιαγωγείου, παιδιά δημοτικού, που αποτελούν βέβαια και την επόμενη μέρα, την επόμενη γενιά. Ακριβώς, η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικός άξονα. Μάλιστα. Και όσο πιο μικρή ηλικία τόσο καλύτερα, αλλά φυσικά και η εκπαίδευση ακόμα ενηλίκων ή υπερηλίκων πάνω στο θέμα του περιβάλλοντος, γιατί μόνο έτσι πραγματικά μπορείς να εμπνεύσεις τη νέα γενιά και να τους μεταδώσεις κάποιες περιβαλλοντικές αξίες που πέραν από το περιβάλλον θα τους εφοδιάσουν και στη ζωή τους γενικότερα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Στάρφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.